Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, ακόμα και όταν τηρείτε την τάξη, κύριε Πρόεδρε, θα ήταν καλό να αποφεύγετε τέτοιου τύπου αξιολογήσεις για όλους μας. Ελάτε λίγο να τηρήσετε εσείς την τάξη υπ' αυτά στα συνδίκας, να δω πώς θα το κάνετε. Δεν έχω καμία τέτοια δουλειά. Εντάξει, εντάξει. Αλλά και οι δικές σας υποχρεώσεις δεν είναι εκτός της κρίσης. Σας πληροφορώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μου ζήτησε να μιλήσει πριν από εσάς και μου είπε ότι κακό ζητάτε το λόγο και ότι δεν τον έχετε ζητήσει. Θέλετε να τη φωνάξω? Λοιπόν, για την τήρηση του κανονισμού και της σοφίας περιττεύουν. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Αν επιτρέπετε. Δεν φτάνει που προσπαθώ να απαλύνω λίγο την ατμόσφαιρα της φασαρίας και της τοξικότητος, μου λέτε ότι κάνω και λάθος. Δυστυχώς δεν είναι απαλή η ατμόσφαιρα έξω, κύριε Πρόεδρε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κύριε Παπαστεργίου, θα μας δει από το κλειστό κύκλωμα και θα του θυμίσετε κι εσείς. Τότε ήσασταν, δεν ξέρω αν ήσασταν δήμαρχος Τρικάλων τότε, διότι τον άκουσα με έπαρση να μιλάει για την ψηφιακή μετάβαση. Και θυμήθηκα ότι ένα από τα πρώτα ζητήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε τα θέματα της ψηφιακής πολιτικής ήταν η αιρεσιμότητα 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για ψηφιακά έργα το 2014. Έχω εδώ τη σχετική επιστολή. Να διακόψω για να αποχωρήσουν όσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιθυμούν, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε, κύριε Σάνδρο, θα αποχωρήσουν ησύχως όσοι θέλουν να αποχωρήσουν. Ευχαριστώ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Λοιπόν, να του κύριε θυμίσετε, Παπά, λοιπόν, κύριε Παπαστεργίου και κύριε Κυρανάκη, να του θυμίσετε δύο γεγονότα σε σχέση με την ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Το πρώτο αφορά την επιστολή που κρατώ στα χέρια μου. Και είναι η επιστολή του τότε Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών, που είχε στην αρμοδιότητά του και τις νέες τεχνολογίες, του κ. Χαν, ο οποίος προειδοποιούσε για τον τρόπο λειτουργίας των αρμόδιων υπουργείων στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και έλεγε ότι η Ελλάδα θα χάσει 1,2 δις αν δεν βάλετε μυαλό. Και παραλήπτες τότε ήταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, προσέξτε, συνέδεσε το όνομά του μία δεκαετία πριν με έναν ύψιστο κίνδυνο να χάσει η Ελλάδα χρήματα για την ψηφιακή μετάβαση, 1,2 δις επιστολή καμπάνα, επειδή υπήρχε αδιαφάνεια στην εκτέλεση των ψηφιακών έργων. Και ό του θαύματος, πάλι επί Μητσοτάκη, Κυριάκου, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ασχολείται με την αδιαφάνεια στους διαγωνισμούς παύλα αναθέσεις στα ψηφιακά έργα στην Ελλάδα. Είναι η λεπτή κόκκινη γραμμή που συνδέει τη θητεία του κύριου Μητσοτάκη πριν και μετά σε σχέση με την ψηφιακή μετάβαση. Δεν θα ακολουθήσουμε εμείς τη δική του προσέγγιση, τη μηδενιστική. Θα ήθελα να τον ενημερώσω ότι ο υπουργός του τώρα της παιδείας ψηφιακής διακυβέρνησης προκαιρού είχε αναγνωρίσει τα πολύ σημαντικά βήματα τα οποία έκανε η δική μας διακυβέρνηση με τη συγκρότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, με την άρση της αιρεσιμότητας, διότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γλίτωσε η χώρα αυτά τα χρήματα για να κάνει ψηφιακά έργα και με βήματα πάνω στα οποία πάτησε για να στήσει και το GovGR, κύριε Παπαστεργίου, είστε και προχωρημένος σε αυτά τα θέματα και ως δήμαρχος Τρικάλων είχατε κάνει μια δουλειά την οποία είχα την τύχη ως υπουργός να τη δω. Βεβαίως έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμα, ώστε οι υπηρεσίες οι ψηφιακές να είναι προσβάσιμες στον πολίτη. Εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Αλλά παρακαλώ, μια απόσταση από το μηδενισμό θα βοηθούσε την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός αυτή την αίθουσα. Συγγνώμη, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μόνο το νομοσχέδιό σας για το κτηματολόγιο. Δεν καίγεται η Κορινθία για τρίτη μέρα. Δεν έχει να πει τίποτα στην εθνική αντιπροσωπεία. Γύρισε από τον ΟΗΕ, συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Δεν θεωρεί κομμάτι των υποχρεώσεών του να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία. Ή να καλυφθούμε όλοι
πίσω από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα έρθει στην αρμόδια επιτροπή στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Όχι, έχουμε αιτηθεί και να του το μεταφέρετε, κύριε Παπαστεργίου. Κύριε Κυρανάκη, συγγνώμη για την ονομαστική αναφορά, εσείς είστε στα κυβερνητικά έδρανα, να του αναφέρετε ότι έχουμε αξιώσει και απαιτούμε λεπτομερή ενημέρωση για το τι γίνεται με τα εθνικά μας θέματα. Τον άκουσα με προσοχή, όχι δυστυχώς με την κατάλληλη σοβαρότητα και στο ύφος, να λέει ότι συλλυπάται τις οικογένειες των δύο θυμάτων της φωτιάς στην Κορινθία. Βεβαίως όλοι συλλυπούμαστε τις οικογένειες των θυμάτων. Όλοι είμαστε ευγνώμονες για την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες μας. Αλλά θα σας πούμε και κάτι. Δεν υπάρχει θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε τώρα που τα φώτα της δημοσιότητας, δυστυχώς και εν μέσω των τραγικών εξελίξεων, είναι στραμμένα προς τα εκεί. Και θα έπρεπε να είναι σε αυτή την αίθουσα ο κύριος Μητσοτάκης να μας εξηγήσει γιατί η πυροσβεστική μας έχει 4.000 οργανικά κενά. Γιατί έχουν καεί 4 εκατομμύρια στρέμματα από το 2021. Γιατί σταματάνε πλέον οι φωτιές στη θάλασσα και τον οικιστικό ιστό. Εσείς αισθάνεστε όμορφα, αισθάνεστε πολιτικά ασφαλείς όταν ανεβαίνει ένας πρωθυπουργός αυτό εδώ το βήμα. Ζει και βιώνει η χώρα μας αυτά τα τραγικά γεγονότα και δεν βρίσκει μία κουβέντα να πει για αυτά. Και εξτομίζει λόγους περικτηματολογίου. Πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Τίποτα δεν έχει να πει για αυτά. Φοβάται μήπως γκριζάρει η εικόνα του στα δελτία των ειδήσεων. Εάν απολογηθεί για την πυρκαγιά στην Κορινθία. Εάν δώσει έστω και μία εξήγηση για το ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός συνανθρώπου μας στον Άγιο Παντελεήμονα και το γεγονός ότι βρέθηκε ακόμα ένας συνανθρώπος μας απαγχωνισμένος στο Άλφα Τάφο Μονίας. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Δεν σας προσβάλλει εσάς κύριοι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αυτή η στάση. Πώς είναι δυνατόν. Κατατέθηκε μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εχθές. Ούτε και γι' αυτό καμία κουβέντα. Τι φτωχή παράσταση ήταν αυτή που έδωσε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει ατζέντα θεμάτων για την οποία πρέπει να δώσει εξηγήσεις, να καταλάβουμε και εμείς αν είναι περήφανος ή αν θεωρεί ότι πρέπει να απολογηθεί για κάτι. Μηδενική πρόληψη και θωράκιση. Αυτή είναι η επιλογή σας. Περιορισμένη εκ των πραγμάτων επιχειρησιακή δυνατότητα και βεβαίως ανεπαρκής αποκατάσταση των πληγέντων σε όλες τις καταστροφές, παρότι υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την πολιτική προστασία, είστε στο 2% της δαπάνης από τα διαθέσιμα κονδύλια. Δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείτε να διεκδικείτε δάφνες νικητή, είναι σαφές και τα αποτελέσματα τα βιώνει η ελληνική κοινωνία. Όπως ξέρετε, θα θέλατε πάρα πολύ να αναβάλουμε τη συζήτηση για αυτά τα τραγικά γεγονότα. Είναι σαφές ότι θα θέλατε πάρα πολύ να αναβληθεί και να σβήσει και η συζήτηση για το έγκλημα των Τεμπών, το οποίο έχει κάποιες πάρα πολύ σοβαρές πτυχές, τις οποίες εμείς δεσμευόμαστε να μην αφήσουμε να φύγουν από τη δημόσια συζήτηση. Και με αυτή την έννοια ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τη δημόσια παρέμβαση της κυρίας Χαριστιανού, η οποία εγείρει ερωτήματα για την τοποθέτηση Έλληνα Επιτρόπου με την αρμοδιότητα μεταφορών. Η κυβέρνηση σας εκεί έχει εγκληματικές ευθύνες και για την εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου και βεβαίως ακόμα περισσότερο για την προσπάθεια συσκότησης αρχιερέας της οποίας είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος απουσιάζει από την αίθουσα. Η προσπάθεια συσκότησης, και το λέμε με πάσα ευθύνη και όσο πιο απλά γίνεται, έχει αρχιερέα, αρχιτέκτονα, σχεδιαστή και υλοποιητή τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της χώρας. Από αυτές τις ευθύνες δεν θα ξεφύγει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
θα εξαντλήσει κάθε μέσο κοινοβουλευτικό για να έρθει η αλήθεια στο φως σε σχέση με τα πεπραγμένα σας, όχι μόνο πριν, αλλά και μετά το έγκλημα και την τραγωδία. Διότι στελέχη της κυβέρνησής σας έχουν παραδεχθεί, φαντάζομαι κατόπιν εντολών του Πρωθυπουργού, εκτός αν δεν ξέρει τι του γίνεται, ότι βρέθηκαν εκεί για να συντονίσουν και να εκτελεστεί, να υλοποιηθεί η διευθέτηση του χώρου, του δυστυχήματος. Για να φτάσουμε να βρίσκουμε υπολείμματα ανθρωπίνων μελών σε άλλα χωράφια ένα και πλέον χρόνο μετά από το έγκλημα. Επέρεται ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα και για την υλοποίηση του προγράμματος Αιγής. Τόσα χρόνια μετά, 2 χρόνια καθυστερήσεων, έπρεπε να ολοκληρώνεται το 2025 και λέει ότι θα εξυγχρονίσει και θα πάρει 150 καινούργια οχήματα, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των οχημάτων της πυροσβεστικής μας είναι 20 και 30 ετών. Όπως είναι μεγάλης ηλικίας και οι πυροσβέστες μας. Δεν βρήκε χρόνο, δεν θεώρησε υποχρέωσή του να πει κάτι γι' αυτά. Σήμερα ήρθε στη Βουλή, εμφανίστηκε. Εμείς επανερχόμαστε, το έχουμε καταθέσει το αίτημα για μια προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της πολιτικής προστασίας. Όπως το ανέφερα και πριν, αξιώνουμε λεπτομερή ενημέρωση από τον κύριο Μητσοτάκη για την εξέλιξη των εθνικών θεμάτων. Διαφαίνεται από δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, αλλά και του Τούρκου Προέδρου, ότι υπάρχουν, λέει, εξελίξεις. Ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις, σε ποια κατεύθυνση, σε ποιο πλαίσιο ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να μας εξηγήσει τι ακριβώς διαπραγματεύεται, διότι δεν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε υποπέσει στην αφέλεια ως χώρα, ότι η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας, η οποία είναι σταθερή, είναι μεθοδευμένη, είναι διαρκής, είναι συμβατή με ήρεμα νερά τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων και τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Και εκεί θα θέλαμε εξηγήσεις, διότι η λευκή επιταγή για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων από την αριστερά δεν πρόκειται να πάρεται. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για την ακρίβεια. Και ήρθαν οι δηλώσεις της κυρίας Φοντερ Λάιεν να πούν ότι οι επιπτώσεις πλέον του πολέμου δεν είναι τόσο σημαντικές και διαρροές κιόλας από την Κομισιόν, ότι η Κομισιόν δεν απαγορεύει σε καμία χώρα να βάλει πλαφόν στις τιμές ενέργειας. Ούτε γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης είχε να πει τίποτα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Υποθέσαμε, για να σας είμαστε ειλικρινείς, ότι θα άνοιγε το θέμα του προστίμου σε ένα διηλιστήριο το οποίο μπήκε πρόσφατα. Ούτε γι' αυτό μας ανέφερε τίποτα, διότι θα του αντιτείναμε ότι διάλεξε καθυστερημένα την πολύ χαμηλή φορολόγηση των υπερκερδών, τα οποία αρνούνταν μέχρι πριν λίγο καιρό ότι υπάρχουν, και άρα το αδιέξοδο των επιλογών θα ήταν κάτι παραπάνω από πασιφανές. Για να μην υπερβολώ το χρόνο, θέλω να υπογραμμίσω τα εξής. Η χώρα μας είναι ενώπιον πολύ μεγάλων προκλήσεων. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν μπορεί να τις αντιμετωπίζει, αλλά τις πολλαπλασιάζει. Υπάρχει η πρόκληση της κλιματικής κρίσης και κατάρρευσης. Πόσο περήφανοι είστε για το έργο σας όταν χρόνια τώρα, 3-4 χρόνια τώρα, δεν έχει γίνει ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο στη Θεσσαλία. Παρόλο που σας άφησε η δική μας διακυβέρνηση, στον δικό σας περιφερειάρχη, 60 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά, είχατε διαθέσιμα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και αφήσατε τα φαινόμενα να επαναλαμβάνονται χωρίς να υπάρχει καμία θωράκιση. Η χώρα ζει επίσης δημογραφική κατάρρευση. 150.000 θάνατοι, 70.000 γεννήσεις τα 2 τελευταία χρόνια. Φυσικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει κυβερνητική πολιτική που μπορεί να παρέμβει εκεί. Έχετε καμιά ιδέα?
Δεν μπορεί η συντηρητική παράταξη να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση. Ακόμα και στο επίπεδο της οικονομίας. Μία συνταγή ακολουθείτε. Την υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Ούτε καν, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, για να τηρήσω και εγώ τον κανονισμό, όπως και εσείς ευλαβικά τηρείτε πάντα, για την νεανική βία. Συγκροτήσατε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων το Μάρτι που μας πέρασε. Σας συνέστησε αυτή η επιτροπή εμπειρογνωμόνων να χαμηλώσει η ηλικία στην οποία μπορεί να προκύψει κράτηση και την πάτε λέει στα 14. Αν δεν πάμε και στα 12, αν δεν πάμε και στα 10. Να βάζουμε τα παιδιά μας στη φυλακή, να μην ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί αναπαράγονται αυτά τα φαινόμενα. Να μην υπάρξει πρόληψη. Να πούμε ότι η απάντηση και σε αυτό το φαινόμενο είναι η ποινή. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή, διότι έχει αποδειχθεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει διέξοδο ούτε στην κλιματική κρίση, ούτε στη δημογραφική κατάρρευση, ούτε στην οικονομική κρίση, η οποία βαθαίνει και επανέρχονται τα προβλήματα. Και σε αυτή την προοδευτική μεγάλη δημοκρατική αλλαγή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ενισχυθεί και θα πρωταγωνιστήσει. Θα είμαστε εδώ για να σας ζητάμε απαντήσεις. Έχουμε καταθέσει αίτημα να συγκληθεί η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα τεράστια λάθη που υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις. Έχουμε ζητήσει να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τις υπέρογγες χρεώσεις τραπεζών. Ούτε αυτό θα το κάνετε. Σας καταθέσαμε τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών. Την αρνηθήκατε. Και επανερχόμαστε με την επίκαιρη ερώτησή μας για τα ζητήματα της ακρίβειας. Μπορείτε μόνο να πολλαπλασιάζετε τις κρίσεις και το μέλλον που προδιαγράφετε από την πολιτική σας δεν θα είναι το μέλλον του πολιτικού, του ελληνικού λαού. Αυτή η κατεύθυνση θα αλλάξει και θα αλλάξει με μια μεγάλη δημοκρατική αλλαγή και διαδικασία. Ευχαριστώ.